έχουμε μέσω Skype τον κύριο Βασίλη τον Πουλίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ευχαριστούμε κύριε τον Πουλίδη. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Πού είστε, πού κάνετε περιοδίες. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα μας. Μάλιστα. Σήμερα είναι και η μεγάλη συγκέντρωση με τον ελληνικό γραμματέα στην Τούμπα. Σωστό, σωστό, σωστό. Κύριε Τομπουλίδη, είστε και στη Θεσσαλονίκη, είστε εκεί στην καρδιά της Μακεδονίας. Απασχολεί τον κόσμο όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στα πάνελ και στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών? Ξέρω πόσο απασχολεί τον κόσμο. Σίγουρα απασχολεί τον κόσμο, εγώ θεωρώ, αυτή η ένταση που υπάρχει στα διεθνή ζητήματα και στα Βαλκάνια συμπεριλαμβανομένων. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα με τη Βόρεια Μακεδονία, είναι τα ζητήματα με το Κόσοβο, είναι τα ζητήματα με τη Γύπρο Τουρκία, είναι το ζήτημα το ότι εμείς θεωρούμε ότι απασχολεί έναν κόσμο, το ότι αυτή η στήριξη που έχουν προσφέρει απλόχερα όλες οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, η στήριξη μέσα στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, την Ουκρανία, σε δύο υπεραλιστικούς πολέμους και η συμμετοχή μας, νομίζουμε ότι αυτά ανησυχούν τον κόσμο και ότι μας κάνουν και στόχο αντιπίνων, όπως έχουμε δηλώσει. Τώρα όσον αφορά για το συγκεκριμένο, ασχέτως στις κοκορομαχίες που ακούμε, θα μου επιτρέψετε, τα τελευταία λεπτά, τι επιβεβαίωσαν οι εξελίξεις? Και ασχέτως, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα η νέα κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, και η πρόεδρος της γείτονας χώρα, Μακεδονία τη λέει την χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα μας λέει το πρόσωπο του κ. ΣΥΡΙΖΑ ότι βγήκαν λόγω της συμφωνίας, φύγανε αλυτρωτικά ζητήματα που υπήρχαν και δεν υπάρχουν πια, μάλλον είναι ουτοπία. Αυτό έλεγε το ΚΚΕ εξ αρχής. Άρα τι να τους κάναμε, να τους αφήναμε, να αφήναμε την κατάσταση όπως ήταν ακριβώς και να συνεχίζανε όλες οι χώρες του κόσμου να αποκαλούν τη γείτονα Μακεδονία? Ξέρετε, ήμασταν το μόνο κόμμα που από τις αρχές της δεκαετίας του 90 που προέκυψαν τα ζητήματα, λέγαμε ότι δεν πρέπει να μείνουμε αποκλειστικά στο ζήτημα του ονόματος και υπήρχαν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα όντως αλυτρωτισμού και εθνικισμού που έπρεπε να λυθούν. Αλλά όλα τα άλλα κόμματα επιμένανε τότε και θα θυμάστε τα συλλαλητήρια, ειδικά εγώ στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Μακεδονία, που συμμετείχαν όλα τα κόμματα και ο Συνασπισμός τότε και η Νέα Δημοκρατία, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος, και αποπροσανατόλιζαν στην ουσία. Τώρα μιλάτε για το 93-91 που το ήταν. Ναι, βέβαια. Ναι. Ενώ υποτίθεται ότι λύθηκε το ζήτημα με το όνομα, επανέρχεται. Και ποια είναι η ουσία, αυτό που ανέδειξε από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα? Ότι η συμφωνία αυτή, η οποία υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως όλων των άλλων, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτή η συμφωνία είναι για να μπει η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του συνολικότερου σχεδιασμού απέναντι στις πλαίσεις της Ρωσίας, στα Βαλκάνια και του άλλου μπλοκ. Με αυτή την έννοια αυτό ήρθε να επιτελέσει αυτή η συμφωνία, και σε αυτό ήμασταν εξ αρχής αντίθετοι, γιατί ακριβώς δεν συμφέρει ούτε το ελληνικό ούτε το λαό της Βόρειας Μακεδονίας. Περισσότερο μας εμπλέκει σε τέτοια παιχνίδια. Κύριε Καταβουλίδη. Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει ένας θερμαλίκιας αυτό που είπε ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, πιο προηγουμένως, ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα το προηγούμενο διάστημα όντως έχουν συνέχεια ως κυβερνήσεις ο ένας τον άλλο στην πολιτική, την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν. Άλλωστε όλοι ψήφισαν μνημόνια κατά σειρά. Προφανώς όλοι συνεχίζουν την εξωτερική πολιτική, αυτή που μας έχει οδηγήσει να μπλεκόμαστε σε δύο πολέμους. Και εμείς λέμε ότι ο λαός έχει πείρα πλέον και πρέπει να καταδικάσει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει οδηγήσει με τις πολιτικές της, που υλοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, σε αυτή την ακρίβεια, σε αυτόν τον πληθωρισμό, σε αυτούς τους καθυλωμένους μισθούς, να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμμετοχή σε δύο πολέμους και τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού που στήριξαν το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, όλα τα άλλα κόμματα, και να ενισχύσει πραγματικά το Κομμουνιστικό Κόμμα, τη μοναδική δύναμη που μπορεί να είναι μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση και πραγματική πολύ των πολλών των εργαζομένων στο Ευρωκοινοβούλιο και την επόμενη μέρα στους αγώνες εκεί που ανατρέπονται αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάει καλά και η ομιλία του γραμματέα το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.